έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της εκπομπής τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Κρήτη και στον όμιλο της Κρήτη TV. Καλησπέρα, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Πιερακάκης, δεν ξέρω εάν κρατάει ρίζα και από την Κρήτη. Από την Αρεόπολη της Λακωνίας ξέρω ότι είμαι, αλλά Μανιάτης, δηλαδή. Αν πας πολύ πίσω, βέβαια, καμιά φορά δεν ξέρεις ποτέ. Να το ψάξετε, γιατί όση ώρα μιλούσαμε εκτός αέρα, μου είπατε ότι λατρεύετε την Κρήτη, λατρεύετε τις νοστιμιές, την τζικουδιά μας. Βέβαια. Ωραία. Άρα θα έχετε την ευκαιρία να τα απολαύσετε όλα αυτά και τις ημέρες που θα βρίσκεστε εδώ στο Ηράκλειο. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, όμως, από ό,τι φαίνεται τους τελευταίους μήνες, από την αρχή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας και η Νέα Δημοκρατία, έχετε βάλει εσείς προσωπικά ένα μεγάλο στοίχημα για την ψηφιοποίηση, για την ηλεκτρική διακυβέρνηση της χώρας, ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας. Και θα ήθελα έτσι να δώσουμε λίγο, να στοιχειοθετήσουμε λίγο την πορεία αυτής της εξέλιξης. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, είναι καταρχήν προσωπικό στοίχημα του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πιστεύουμε σαν κυβέρνηση ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχήματα εν τέλει για τη χώρα για να αλλάξει επίπεδο ποιοτικά σε σχέση με το πού βρίσκεται σήμερα. Πού βρίσκεται σήμερα? Χαμηλά. Υπάρχουν σχετικοί δείκτες, οι ψηφιακοί δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αναφέρω ένα τέτοιο τύπου παράδειγμα, που μας κατατάσσει στην 26η από τις 28 θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, ουραγός όπως λέτε, μόλις πάνω από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Και αν πάμε ειδικά σε έναν υποδείκτη στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, εκεί πάμε στην 27η θέση. Κάποτε ένας Έλληνας πρωθυπουργός είχε πει να μην χάσουμε το τρένο της πληροφορικής τη δεκαετία του 90 και η πραγματικότητα είναι με βάση αυτά τα στοιχεία ότι το χάσαμε. Σημείτης. Οπότε αυτή τη στιγμή τι πρέπει να πούμε? Πρέπει να πούμε, και τον και ο Μιχάλης Δρατούζος από το MIT, ο διάσημος Έλληνας καθηγητής, ο οποίος είχε μιλήσει για αυτή την έννοια για το τρένο της πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να προλάβουμε ένα άλλο τρένο που έρχεται, το τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αλλά δεν μπορούμε να το προφτάσουμε αν δεν λύσουμε τις εκκρεμότητές μας με το παρελθόν. Αν κάθε φορά που πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία, ας πούμε, συναντάμε 7 και 8 ουρές. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει αντιληπτό. Ότι αυτό δεν είναι ένα, αν θέλετε, μεταμοντέρνο σχέδιο ή απλώς η τεχνολογία για την τεχνολογία. Είναι εν τέλει στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι το πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία ως μέσο για να κάνω τη ζωή των πολιτών απλούστερη και καλύτερη. Και να πω ένα παράδειγμα. Γεννιέται ένα παιδί. Γιατί έχουμε τόσες πολλές ουρές όταν γεννιέται ένα παιδί? Γιατί οι διάφορες υπηρεσίες δεν μιλάνε μεταξύ τους. Γιατί κάθε μία έχει ένα σύστημα, το οποίο σύστημα δεν μιλάει με το άλλο σύστημα. Αυτό λίγο πολύ εννοούμε. Αυτή ήταν η ιδέα πίσω από την ίδρυση αυτού του Υπουργείου, το οποίο δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει άλλες αρμοδιότητες, έχει πάνω του τα ΚΕΠ, έχει πάνω του τις απλοποιήσεις της γραφειοκρατίας. Οπότε ο στόχος μας ποιος είναι? Να διαλειτουργήσουμε τα συστήματα, όπως το λέμε εμείς στην πληροφορική, να κάνουμε το κράτος ένα, να αποκτήσει ενιαίο πρόσωπο απέναντι στον πολίτη. Κύριε Υπουργέ, έχετε πει στο παρελθόν ότι στόχος σας είναι να φτάσουμε το μοντέλο της Εστονίας. Γιατί η Εστονία? Είναι πηξίδα περισσότερο, θα έλεγα, η Εστονία παρά χάρτης, με την έννοια ότι δεν μπορούμε εύκολα να τους αντιγράψουμε. Απλώς η Εστονία, ξέρετε τι πέτυχε? Πέτυχε να είναι η πιο καλά ψηφιοποιημένη. Είναι τόσο τα πράγματα. Είναι η πιο καλά ψηφιοποιημένη χώρα στον κόσμο. Στην Εστονία, για να σας πω ένα παράδειγμα, μόνο τρία πράγματα δεν μπορώ να κάνω από τον υπολογιστή μου. Να παντρευτώ, να χωρίσω και να αγοράσω ακίνητο για κάποιο λόγο. Μπορούν να ψηφίσουν στην Εστονία. Θα τα πούμε αυτά και στο τέλος. Σας έχω ειδική ερώτηση. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Παρ' όλα αυτά, χωρίς κατά ανάγκη να λέω ότι είναι εφικτό να φτάσουμε αυτό το μοντέλο, γιατί οι Εστονοί, ξέρετε, είχαν και την ιδιαιτερότητα ότι μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ξανάχτισαν το κράτος τους και το έχτισαν εξ αρχής σωστά και ψηφιακά. Εδώ εμείς έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει δομές του παρελθόντος, είναι φτιαγμένο από το παρελθόν, από τις προηγούμενες δεκαετίες. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να χτίσουμε την ψηφιακή σφαίρα από πάνω. Πρέπει να έρθουμε και να κάνουμε αυτό που είπα πριν, τα συστήματα να μιλήσουν. Οπότε, μιλώντας για το ενιαίο πρόσωπο, οι Εστονοί τι έχουν καταφέρει να κάνουν? Χρησιμοποιώντας τις ταυτότητές τους, γιατί το σημείο κλειδί της ψηφιοποίησης του κράτους ήταν η ταυτότητα στην Εστονία, καταφέρνουν να έχουν υπηρεσίες από το σπίτι τους και από τη δουλειά τους. Υπηρεσίες. Ενοποιούνται όμως, κύριε Υπουργέ, σε ένα δεδαλώδες δημόσιο σύστημα όπως το ελληνικό, ενοποιούνται όλες αυτές οι υπηρεσίες μαζί σε ένα? Είναι εφικτό, είναι εύκολο? Δεν ενοποιούνται τόσο σε ένα όσο μιλάνε μεταξύ τους. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, μιλώντας πριν, ανέφερα τη γέννηση. Ο στόχος μας είναι μέσα σε πολύ λίγους μήνες να κάνουμε τη γέννηση ενός παιδιού μια αυτόματη διαδικασία που συντελείται. Έχετε πει, θέλω να εξαλείψω και κάθε είδους ουρά που υπάρχει σε δημόσια υπηρεσία. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτή τη στιγμή πας στο ισόγειο του μαιευτηρίου, μετά πας στο δημοτολόγιο, μετά πας στο ΚΕΠ για να βγάλεις άμκα, μετά πηγαίνεις στο ταμείο του πατέρα ή της μητέρας.
όλα αυτά πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους με αυτό που λέμε εμείς web services. Να υπάρχουν δηλαδή υπηρεσίες, ώστε εν τέλει να χρειαστεί να πας μόνο στο πρώτο σημείο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αν πάρει κανείς το σύνολο των γεγονότων ζωής για τα οποία χρειάζεται να κάνεις αυτή την αποτύπωση. Αλλά είναι μια διαδικασία που τη χαρτογραφούμε αυτή τη στιγμή και που θα την κάνουμε. Μοιάζει λίγο με ένα παραδοσιακό δημόσιο έργο. Μάλιστα. Είναι λίγο σαν τα δημόσια έργα. Απλώς αυτή τη φορά είναι ψηφιακό. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το πιάσεις. Μιλάμε για νέα ψηφιακά δεδομένα, στροφή προς την ψηφιοποίηση, χρήση διαδικτύου με τους τεχνολογικά αναλφάβητους. Τι γίνεται, υπάρχει μία μέρη μέσα σε όλο αυτό το σχεδιασμό, κύριε Πυρακάκη? Βέβαια. Και είναι στόχος μας να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας πίσω. Καταρχήν, όσο μιλάμε για ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, για να το κάνω πάρα πολύ απλό, τι εννοώ. Mm-hmm. Πόσα εκατομμύρια εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις κάνουμε στα ΚΕΠ? Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, φανταστείτε να μπορείτε να κάνετε μια εξουσιοδότηση και μια υπεύθυνη δήλωση από το σπίτι σας σε λίγους μήνες. Και σας δω να το φανταστείτε γιατί θα γίνει. Σε λίγους μήνες θα μπορείς να κάνεις εξουσιοδότηση και υπεύθυνη δήλωση από το σπίτι. Αυτό εννοώ. Υπάρχουν όμως κάποιοι που παρόλα αυτά, όσο εύκολο και αν το κάνουμε, θα τους είναι δύσκολη η χρήση του υπολογιστή. Θα υπάρχουν κατά ΚΕΠ. Θα μπορείς δηλαδή ταυτόχρονα να κάνεις και τα δύο. Σε πρώτη φάση δηλαδή, υποστηρικτικά θα συνδράμουν και τα ΚΕΠ. Όχι σε πρώτη φάση. Ο στόχος μας δεν είναι να μην υπάρχουν τα ΚΕΠ. Τα ΚΕΠ πρέπει πάντοτε να υπάρχουν. Να επενδυθούν. Ωραία. Πρέπει να επενδύσουμε περαιτέρω στα ΚΕΠ. Mm-hmm. Η αρχική ιδέα των ΚΕΠ ήταν έτσι κι αλλιώς να είναι η απόλυξη του κράτους, να είναι ένα μέρος του ίδιου του κρατικού μηχανισμού και να είναι το μόνο γκισέ το οποίο χρειάζεται να πας. Αυτό επετεύχθη μερικώς. Είναι ο πιο δημοφιλής θεσμός του ελληνικού δημοσίου τα ΚΕΠ σύμφωνα με τις μετρήσεις που έχουμε. Και θέλουμε να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο σε αυτά και εν τέλει όντως να είναι το μοναδικό γκισέ. Αλλά ταυτόχρονα τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Να μην είναι και πάρα πολλές οι αφορμές που χρειάζεται να πας αυτά. Να είναι όσο πιο περιορισμένες γίνεται και εν τέλει, αν είσαι και ψηφιακά καταρτισμένος, να μπορείς να κάνεις αυτές τις βασικές δουλειές και από το ίδιο στο σπίτι. Οπότε ο στόχος μας είναι να γίνουν και τα δύο. Ήσασταν κατανοητός. Πείτε μου κάτι. Νέου τύπου ταυτότητα. Μάλιστα. Πολλοί το φοβούνται. Το Υπουργείο όμως, ψηφιακή διακυβέρνηση, το προετοιμάζει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό ακούγεται, αυτό λέγεται και αυτό βλέπουμε. Πείτε μας λίγο πώς θα γίνει να υπάρχει μέσα σε μία ταυτότητα στοιχεία όπως το ΆΜΚΑ, το ΑΦΗΜΗ, κάρτα υγείας ενδεχομένως. Βιομετρικά στοιχεία θα υπάρχουν, ας πούμε, μέσα σε αυτό που έχει ακουστεί κατά καιρούς? Λοιπόν, εδώ είναι για μένα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Είναι ένα στοίχημα, φαντάζομαι. Είναι ένα στοίχημα της κυβέρνησης. Δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προφανώς, γιατί ο διαγωνισμός, για παράδειγμα, των νέων ταυτοτήτων θα βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από το τέλος του χρόνου. Να πω καταρχήν λίγα λόγια γι' αυτό. Γιατί όταν λέμε ταυτότητα, εγώ θα διεύρυνα λίγο τη συζήτηση. Θα έλεγα ταυτοποίηση αντί για ταυτότητα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ένα κομμάτι είναι η ίδια η ταυτότητα. Η ίδια ταυτότητα πρέπει να είναι ένα διαφορετικό πιστοποιητικό από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει σήμερα. Η ταυτότητα είναι μια υπηρεσία. Γιατί θέλω την ταυτότητά μου? Για να μπορεί το κράτος να με ταυτοποιήσει, να μπορεί το κράτος να πει ότι όντως είμαι εγώ αυτός που ισχυρίζομαι ότι είμαι. Και αυτό πώς το χρησιμοποιούμε σήμερα? Σαν ένα γκισέ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όταν πρέπει να γίνει αυτό το οποίο μόλις περιέγραψα, το γκισέ να είναι ο υπολογιστής μου στο σπίτι, πρέπει το κράτος να μπορεί να με πιστοποιήσει απομακρυσμένα. Πρέπει δηλαδή το κράτος να μπορεί να πει ότι όντως, όπως κάνουν οι τράπεζες σήμερα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μεταφέρετε σήμερα ποσά από το σπίτι σας. Άρα ενώ παλιά είναι εφικτό. Απολύτως. Και οι νέες ταυτότητες, λοιπόν, όπως έχουμε ήδη πει, θα μοιάζουν περισσότερο με τη μορφή του διπλώματος οδήγησης σήμερα, αλλά θα έχουν πολύ καλύτερα επίπεδα ασφαλείας προφανώς από το δίπλωμα οδήγησης. Θα είναι έγχρωμες. Θα έχουν ψηφιακά χαρακτηριστικά, για να μπορώ όντως να ξέρω ότι εσύ είσαι εσύ από το σπίτι σου. Θα έχουν ψηφιακή υπογραφή μέσα. Και εν τέλει θα είναι και πολύ δύσκολο να μπορέσεις να τις αντιγράψεις, να τις κλέψεις και να παραβιάσεις τα δεδομένα τους. Ενώ στις σημερινές ταυτότητες. Αυτό ήθελα να σας πω. Ο δείκτης ασφαλείας σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι αρκετός? Όχι, θα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον σημερινό. Ναι. Βεβαίως. Γιατί μια ταυτότητα η οποία έχει άλλου τύπου φωτογραφία, άλλου τύπου δεδομένα και έχει και ψηφιακές. Δεν θα μπορεί δηλαδή να παραβιάζεται εύκολος από κάποιον, από κάποιους hackers ενδεχομένως. Σαφώς και όχι. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο, θα σας έλεγα. Σήμερα τα πιστοποιητικά τα οποία χρησιμοποιούμε για ταυτότητες είναι πιστοποιητικά προηγούμενων δεκαετιών από ό,τι είναι αυτά τα οποία έχουν άλλες χώρες. Και στην Εστονία, ανέφερα πριν, χρησιμοποίησαν την ταυτότητα για να μπορούν να κάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Άρα, για ένα επίπεδο, πώς σήμερα ταυτοποιούμαστε για να ανοίξουμε το email μας, με έναν κωδικό, πώς ταυτοποιούμαστε για την τράπεζα, για ένα όνομα χρήστη. Ναι. Στην τράπεζα έχουμε αυτό και έχουμε και ένα μήνυμα που λαμβάνουμε στο κινητό μας με ένα SMS για να μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό. Ενδεχομένως για κάποιες υπηρεσίες του κράτους, όπως οι εξουσιοδοτήσεις, θα αρκούσε κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά άμα θέλεις να κάνεις κάτι προχωρημένο, αν θέλεις να έχεις υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερο επίπεδο ασφαλείας,
πρέπει εν τέλει να έχεις μια ταυτότητα η οποία αυτό να στο κατοχυρώνει. Και αυτό εν τέλει θα περάσει στο κινητό. Δηλαδή, ναι, μεν κάνουμε λόγο σήμερα για μια ταυτότητα που δεν είναι έγχρωμη με ψηφιακή υπογραφή, αλλά ταυτόχρονα στον ίδιο διαγωνισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται και θα είναι μεριμνά μας αυτό. Και μια ταυτότητα σε μορφή application στο κινητό σου, για να μπορώ να σε διαβάζω βιομετρικά. Για να ξέρω ότι εσύ όντως είσαι εσύ. Ξέρετε, στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. Ωστόσο, δεν μπορώ να σας ρωτήσω. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλος λόγος για την ψήφο των αποδήμων. Mm-hmm. Αλλά εγώ στο τραπέζι έχω αυτή τη στιγμή έναν υπουργό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δίπλα μου και δεν θα μπορούσα να το ρωτήσω εάν κάποια στιγμή, όχι για επιστολική ψήφο που ακούγεται να ψηφιστεί και να ψηφίζουν και οι απόδημοι Έλληνες που έχουν φύγει χρόνια τώρα από την Ελλάδα, αλλά εάν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ψήφο των Ελλήνων την ηλεκτρονική πλέον. Τεχνολογικά. Δεν ξέρω αν το έχετε φανταστεί, αν το φυσικά, έχετε σκεφτεί. Τεχνολογικά γίνεται. Τεχνολογικά το κάνει ήδη η Εστονία που ανέφερα πριν. Αλλά εκτός από την τεχνολογία στη ζωή υπάρχει και η πολιτική. Και αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε 200 ψήφους για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα και να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα νέο σύστημα. Εδώ, σαν χώρα, δεν καταφέραμε τόσα χρόνια να κάνουμε επιστολική ψήφο, ενώ τόσες άλλες χώρες τα είχαν καταφέρει γιατί είχαν την πολιτική βούληση να το κάνουν. Άρα θα είναι η αρχή και αυτό, και με δεδομένη την τεράστια διασπορά που έχουμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι εν τέλει, όσο θα περνούν τα χρόνια, θα δούμε όλο ένα και περισσότερες χώρες και προφανώς και τη δική μας να περνούν σε αυτό το σύστημα. Αλλά η αναγκαία συνθήκη της δημοκρατίας mm-hmm. είναι η πίστη στο σύστημα. Οπότε πρέπει πρώτα να εξοικειωθούμε με αυτές τις τεχνολογίες βήμα-βήμα στις υπηρεσίες μας, να γίνουν κομμάτι της ζωής μας, να μην τις δούμε φοβικά και μόνο τότε θα μπορέσουμε να εναποθέσουμε σε αυτές τη λειτουργία του πιο ευαίσθητου κομματιού του πολιτεύματος που είναι η ίδια δημοκρατία. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Πήραμε χρήσιμες συμβουλές και στοιχεία για τον τρόπο που οραματίζεστε το αύριο της χώρας, αφορά την ψηφιοποίηση. Να είστε καλά και στο επόμενο ταξίδι στην Κρήτη εύχομαι να τα ξαναπούμε και να έχουμε και πιο απτά αποτελέσματα. Έτσι. Να είστε καλά.